μεταφέρθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και για όλα όσα αφορούν το παιχνίδι και αυτή την προσπάθεια θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ομάδας και του ΤΑΑ, τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επίσης, παιδιά. Είστε καλά? Αρκετά καλά. Αγχωμένος? Ναι, υπάρχουν οι ετοιμασίες. Ξέρετε, ένας αγώνας και μάλιστα με τον Ολυμπιακό υπάρχει ενδιαφέρον ανάλογο και μεγάλο. Πιο πολύ δηλαδή αγχωμένος για το οργανωτικό κομμάτι και όχι για το αγωνιστικό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το οργανωτικό κλέβει το άγχος του αγώνα. Αυτό θα αρχίσει κατά τις 6 ώρα. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα, και από ό,τι τους είδα στην προπόνηση, είναι καλά. Γυαλίζει το μάτι τους. Γυαλίζει το μάτι τους, έτσι. Είναι τώρα, γύρισε το πράγμα, γι' αυτό. Πρέπει να περάσετε τεράστια... Έχουν μια κεκτημένη ταχύτητα από αυτά τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα και πιστεύω να τελειώσουμε σήμερα για να ξεκουραστούν μετά και να ετοιμαστούν για την επόμενη φάση. Ποιο είναι το μήνυμα που περνάτε και εσείς και η τεχνική ηγεσία για τη σημασία του αγώνα και της σειράς? Ή δεν χρειάζονται πολλά-πολλά? Ξέρουν οι αθλητές ότι δεν έχει τελειώσει κάτι και ότι είναι δύσκολο. Εντάξει, το να κερδίσεις τρεις φορές συνεχόμενα τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο. Ναι, εντάξει. Αλλά κοιτάξτε, μέσα στην ομάδα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν μεγάλη πείρα. Πρώτα απ' όλα, 4 παίκτες συμμετέχουν σε Ολυμπιακές ομάδες. Αμερικής και Κούβα, ο Κουρνέτας, είναι όλοι έμπειροι παίκτες, δηλαδή πιστεύω από μόνοι τους το ξέρουν, δεν χρειάζεται να τους το πει κανείς. Ναι. Και ειδικά με τον τρόπο που χάσανε τα πρώτα δύο παιχνίδια σε League Cup και Κύπελλο, νομίζω ότι αυτό ακόμα τους έδωσε μεγαλύτερο κίνητρο. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αυτό φάνηκε τέλος πάντων στα δύο παιχνίδια. Ναι, πολλές φορές τους είδα ότι ήταν σκασμένοι, θα έλεγα, δηλαδή θέλαν να δώσουν αυτό που θέλανε και στο παραπέντε χαλούσε η συνταγή. Κύριε Τσαλόπουλε, πόσο κόσμο περιμένετε σήμερα στο γήπεδο, τι μηνύματα εισπράττετε? Μέχρι στιγμής πρέπει να έχουν φύγει γύρω στις 3.500-4.000 εισιτήρια. Τώρα ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής. Στο Βόλο είχε άμκα και τέτοια? Όχι. Επειδή είναι αεραστεχνικό σωματείο, ο ΑΣΥΓΜΑ δηλαδή, δεν χρειάζεται άμκα. Έχετε δηλαδή διαθέσει 4.000 εισιτήρια συν τα 1.000 που πήγαν στους συνδέσμους? Πώς ακριβώς είναι? Όχι, μαζί με τους συνδέσμους, εκεί 4.000, παίζει ανά ώρα, αλλάζουν τα νούμερα. Ναι, ναι. Τι πρέπει να προσέξουν όλοι όσοι θα είναι στο γήπεδο? Δεν ξέρω αν έχετε να τους πείτε κάτι και μετά να πάμε και σε άλλες ερωτήσεις για τις δικές σας προσπάθειες. Θα ήθελα να προσέξουν να μην ενδώσουν στις προκλήσεις των παικτών του Ολυμπιακού, γιατί υπάρχει μια περίπτωση να προκαλέσουν οι παίκτες. Αφήστε τους, εμείς θα μιλήσουμε μέσα στο γήπεδο, ο κόσμος να τους αφήσει να ενισχύσει την ομάδα με τις φωνές, με τον τρόπο που ξέρουν οι παοξίδες και μετά όλα θα πάνε καλά. Τώρα λέτε εσείς να προσέξουν τις προκλήσεις. Έλεγαν εκείνοι μετά το 2-0 ότι προκαλούσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι ένα λεπτό σημείο το πότε ένας παίκτης πανηγυρίζει έντονη, πότε προκαλεί κτλ. Δεν ξέρω, υπάρχει μια ένταση μεταξύ των διοικήσεων και των παικτών? Υπάρχει μια ένταση? Ο Ολυμπιακός είχε καλομάθει λίγο με τις δύο νίκες. Νόμιζε ότι θα του βγουν όλα. Τώρα με αυτές τις δύο ήττες στην έδρα του αλλάξαν τα δεδομένα και αυτό τους έχει φέρει μια σύγχυση. Σε επίπεδο φιλοξενίας είχατε προβλήματα εσείς το προηγούμενο τετραήμερο στις δύο αγώνες? Σε γενικές γραμμές όχι. Μόνο με τη λήξη των αγώνων εκεί υπήρξαν κάποια προβλήματα. Μέχρι εκεί. Ναι. Κύριε Τσαλόπουλε, η τιμή του εισιτηρίου είναι ένα γεγονός που, εντάξει, μπορεί κάποιος να τους ξένησε. Εμείς βλέπουμε, γνωρίζοντας τον Μπάοξη, που γκρινιάζει λίγο παραπάνω για πολλούς και διάφορους λόγους,
ότι το έχει γενικώς αποδεχθεί. Δηλαδή αντιλαμβάνεται γιατί πρέπει να μπει αυτή τη τιμή των 15 ευρώ. Τι θα του λέγατε κι εσείς για να το εξηγήσετε? Εγώ θα σας πω μόνο το εξής. Την εμπειρία μου εδώ που είμαι τις τελευταίες ημέρες εδώ και παρακολουθώ τα πράγματα. Υπήρξαν ανθρώποι που με μεγάλη χαρά αγοράζανε, γιατί νιώθανε ότι συνεισφέρουν σε αυτή την ομάδα με τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο. Υπήρξε άνθρωπος ο οποίος ήρθε και πήρε διαρκείας, δηλαδή ίσως για δύο παιχνίδια και όχι τον 100. Και πήρε και δύο εισιτήρια. Και του λέω, τι θα το κάνετε, μήπως θα πρέπει να περιμένετε για την επόμενη χρονιά? Μου λέει, όχι, θέλω να ενισχύσω την ομάδα. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι οι φίλαθλοι, τους δώσαμε τα δείγματα, μια ανάλογη ομάδα θα υπάρχει και του χρόνου. Πιστεύω το καλύτερο για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ είναι ένα διαρκεία στην αρχή της σεζόν. Γιατί με 50 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα μετά να δουν τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, του κυπέλου, τα ευρωπαϊκά, θα το δούμε αν θα συμμετάσχουμε στην Ευρώπη. Όχι το πρωτάθλημα θα το πάρουμε, αλλά επειδή είναι μεγάλο το κόστος τη συμμετοχή στην Ευρώπη, εκεί ίσως θα το δούμε ξανά αν βρεθεί κάποιος χορηγός, αλλά και τα παιχνίδια των play-off με 50 ευρώ και το League Cup. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή είναι πολύ 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 συμφέρον, άνετος, ωραίος, έχει τη θέση του, έχει την άνεσή του. Εμένα μου φαίνεται ότι η απόφαση για τις συγκεκριμένες τιμές που πήρατε έχουν δύο παραμέτρους. Δηλαδή, πρώτον το γεγονός ότι υπολογίζατε να έχετε περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια και υπάρχει ενδεχόμενο να μην τα έχετε αυτά, και δεύτερον υπάρχει και ο συσχετισμός εισιτηρίου διαρκείας και αγοράς από κάποιους συγκεκριμένους φιλάθλους που στηρίξαν εξ αρχής σε σχέση με κάποιον που επιλέγει να πάει σε ένα παιχνίδι υψηλής εμπορικότητας όπως το σημερινό. Είναι έτσι ή όχι? Έτσι ακριβώς είναι. Με αυτόν τον άνθρωπο που στην αρχή της περίοδου ήρθε και πήρε το διαρκείας, πρέπει εμείς με κάποιον τρόπο να τον κάνουμε να νιώθει ικανοποιημένος, έτσι, για να δημιουργήσουμε και νέους ενδιαφερομένους. Είναι γεγονός ότι μπορεί να είναι ένα μοναδικό, και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα μοναδικό παιχνίδι το σημερινό με τον Ολυμπιακό, και μετά ίσως πάλι ένα παιχνίδι με την Σύρο ή με την Κηφισιά. Ναι, ναι. Κύριε Τσαλόπουλε, πέρυσι τέτοιο καιρό, πάλι έτσι σε φάση ημιτελικό τελικό, να ακούγαμε παράγοντες του ΠΑΟΚ από άλλους παράγοντες να δίνουν υποσχέσεις να κάνουν όνειρα και την επόμενη χρονιά. Τώρα εσείς μόνο σας μας είπατε, χωρίς να σας ρωτήσουμε, ότι σχεδόν δεσμεύεστε ότι και του χρόνου η ομάδα θα έχει αυτό το επίπεδο, και κάνοντας σκέψεις και προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά προβληματίζεστε για την Ευρώπη. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ετοιμάζεστε? Γιατί δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω. Σας λέω ότι και πέρυσι τα ακούγαμε αυτά, αλλά... Να σας το εξηγήσω και τελείως. Ότι δεν λέω ότι θα είναι οι ίδιοι οι παίκτες. Και γιατί δεν το λέω? Γιατί 4 παίκτες συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα. Μπορεί να κάνουν φανταστικές εμφανίσεις και να έρθουν κάποιες προτάσεις από Κορέα, από Ρωσία και να μην είναι μέσα στο μπάτζετ το δικό μας. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Αλλά θα είναι παίκτες ανάλογοι. Και εγώ προσωπικά στο μυαλό μου περιμένω από την Τρίτη να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για την επόμενη χρονιά. Κακά τα ψέματα, ο Γιάννης ο Καρμαζίτης δεν συμμετέχει στην Ολυμπιάδα. Από εκεί δεν πρέπει να ξεκινήσει όλη η διαδικασία? Γιατί νομίζω αυτό πληρώσαμε το περασμένο καλοκαίρι. Λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναλήφθω. Εντάξει, αυτό θα έχουμε καιρό να τα πούμε και στην πορεία. Εφόσον εσείς είστε σίγουρος και μαζί με τον ΑΣ θα συνεργαστείτε, εντάξει, από εκεί πέρα θα τα δούμε και στο μέλλον. Όλα... Ναι, όλα γίνονται μαζί με τον ΑΣ. Συναποφασίζουμε. Υπάρχει αυτό το καθεστώς στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ωραία. Καλή επιτυχία και οργανωτικά και αγωνιστικά, και θα τα ξαναπούμε σίγουρα τις επόμενες μέρες, κύριε Τσαλόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.